Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Άκαρπο λοιπόν και το χθεσινό Eurogroup, αφού δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί εμένουν στις θέσεις τους, στις θέσεις της εμένει και η ελληνική πλευρά, με τα χρονικά περιθώρια πλέον ασθενεύουν επικίνδυνα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά το χθεσινό Eurogroup δεν ήταν αυτό το αναμενόμενο για την ελληνική πλευρά, καθώς βρέθηκε εκ νέου μπροστά σε ένα τελεσίγραφο από την πλευρά των θεσμών, κυρίως από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ζητάει για ακόμη μια φορά μέτρα εδώ και τώρα. Τι γίνεται? Το κλίμα που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μουδιασμένη. Ακόμα αναζητούν το τι θα πρέπει να πράξουν, καθώς και τα περιθώρια, τα χρονικά έχουν στενέψει επικίνδυνα. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ μας λέει ότι υπάρχουν τρεις ουσιαστικοί δρόμοι για την κυβέρνηση. Ο πρώτος είναι ο δρόμος της συνθηκολόγησης, στη λογική δηλαδή ότι υπογράφω με κάποιες αλλαγές, με κάποιες διαπραγματεύσεις, αλλά υπογράφω αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ως αντάλλαγμα παίρνω ποσοτική χαλάρωση και μέτρα για το χρέος, με τη λογική ότι εφόσον έχω εμπιστοσύνη ότι η ελληνική οικονομία θα πάει καλύτερα μέσα σε επόμενες χρονιές, δεν θα χρειαστεί να τα εφαρμόσω τα μέτρα. Ή σε τελική ανάλυση, αν χρειαστεί να εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν από το 2019 μετά τις εκλογές, όπου εκεί μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό της προσφυγής στις κάλπες. Η αλήθεια είναι ότι πλέον μετά από αυτή την σκληρή στάση των θεσμών, η κυβέρνηση έχει στα χέρια μια πολύ καλή δικαιολογία, αν θέλει και αν επιλέξει το σενάριο της προσφυγής στις κάλπες. Διαπραγματεύτηκε, φαίνεται ότι έχει τηρήσει σε μεγάλο βαθμό τα συμφωνηθέντα, έφερε ένα πολύ καλό πρωτογενές πλεόνασμα για το προηγούμενο έτος. Από εκεί και πέρα μπορεί να πει ότι εγώ έκανα ό,τι χρειαζόταν, δεν μπορώ να συνεχίσω να διαπραγματεύομαι με θεσμούς που ζητάνε συνεχώς κάτι καινούριο. Εγώ δεν έχω νομιμοποιήσει και αυτή την διαπραγμάτευση. Αυτά δεν είναι στο πρόγραμμα που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2015. Άρα αναγκαστικά πάω στις κάλπες και βλέπουμε. Το τρίτο σενάριο είναι να επιλέξει η κυβέρνηση να παίξει κατενάτσο, περιμένοντας να ολοκληρωθεί πλέον ο εκλογικός κύκλος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με κορύφωση τις γερμανικές εκλογές το φθινόπωρο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σενάριο, βέβαια, γιατί μπορεί μεν να καταφέρει να διαπραγματευτεί στο τέλος του 2017 με κάποιες νέες κυβερνήσεις με νοπήλα και εντολή που δεν έχουν μπροστά τους εκλογές. Από την άλλη, όμως, σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και από πλευράς ρευστότητας και από πλευράς διαθεσίμων. Μια διαπραγμάτευση που θα θυμίζει πάρα πολύ τα δεδομένα του 2015, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, που θα ευρεθεί μπροστά σε ένα τουλάχιστον εξάμηνο αβεβαιότητας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Το Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου είναι το τελικό ορόσημο για το αν θα βρεθεί ή όχι συμφωνία. Και αντίστοιχα, η κυβέρνηση, αν θέλει να κάνει εκλογές, πρέπει να τις προκηρύξει άμεσα, προκειμένου να γίνουν αυτές με λίστα και όχι με σταυρό, που είναι κάτι που, όπως γνωρίζουμε, θέλει η κυβέρνηση και γενικώς βοηθάει το πολιτικό σύστημα. Άρα η τελική απάντηση θα πρέπει να δοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή και μέρες, ενδεχομένως δηλαδή και η επόμενη εβδομάδα να είναι κρίσιμη, είτε για να επιστρέψουν οι θεσμοί, είτε για να φανεί ότι οι δύο πλευρές τα έχουν σπάσει οριστικά.